Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είναι σήμερα, είμαστε εδώ. Εγώ με την ιδιότητα του Δημάρχου, ο πρόεδρος του Apollo Club, ο Ράγιος Παναγιώτης και ο τεχνικός σύμβουλος, αν το λέω καλά, έτσι, του Club. Είναι μία μέρα, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλη για το νησί, δεδομένου ότι ξεκινά ένα τεράστιο γεγονός για την Κάλυμνο, όχι μόνο με χαρακτηριστικά αθλητικού ενδιαφέροντος, αλλά θα έλεγα και τουριστικού ενδιαφέροντος. Όπως θα ξέρετε, γιατί έχουν πει άλλα πράγματα, άλλωστε χθες ο πρόεδρος με τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είπαν κάποια πράγματα, από την το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι προκριματικοί μιας μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης τέννις. Θα θυμάστε ότι πριν μερικά χρόνια είχε έρθει εδώ ο Σπύρος ο Ζανιάς στην Κάλυμνο, ο αγαπητός μου φίλος. Επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις τότε που ήταν δύο τα γήπεδα και είχαμε πει ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον άλλα δύο προκειμένου το νησί της Καλύμνου να μπορεί να διοργανώσει μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση αναφορικά με το τένις. Θα έλεγα ότι αισθάνθηκα και άσχημα, διότι τα γήπεδα με τον ένα τρόπο ή τον άλλο κατασκευάστηκαν. Όμως, δεν φαινόταν στον ορίζοντα ότι τελικά θα γίνει κάτι. Εδώ και 6 μήνες όμως, επειδή εμένα όταν μου υποσχεθείς κάτι, δεν το ξεχνώ εύκολα. Επανήλθα πιεστικά όταν είχα μάθει ιδιαίτερα ότι ο κύριος Ζανιάς αναβαθμίζεται, διότι εξελέγει και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τένις. Επανήλθα με έντονο τρόπο, με την καλή έννοια του όρου έντονο, και μετά από πολύ μεθοδευμένες, συντονισμένες προσπάθειες, εγώ προς αυτόν και αυτός στα όργανα που συμμετέχει ως πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας και ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας ανακοίνωσε πριν ένα μήνα, ήταν πάνω για 3 μήνες, ότι κατάφερε να εντάξει στην Κάλυμνο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για παιδιά κάτω από 12 χρόνια. Προς στιγμήν, εγώ τουλάχιστον, δεν μου άρεσε. Αλλά μετά όταν συνειδητοποίησα τι σημαίνει για την Κάλυμνο 12 και όχι 20-22, λέω, είπα ότι αυτή η ηλικία για το νησί της Καλύμνου είναι πολύ καλύτερη. Διότι ένα παιδί των 12 ετών που έρχεται στο νησί δεν είναι μόνο οι προπονητές και οι συνοδοί του, υπάρχουν γονείς, υπάρχουν διάφοροι άλλοι οι οποίοι
ακολουθούν αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό μίλησα και είπα, δεν είναι μόνο αθλητικό γεγονός, εγώ το εκλαμβάνω και με την άλλη διάσταση που πάντα ενδιαφέρει το εσύ. Άρα, καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό, διότι το πρωτάθλημα αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η βοήθεια του ΠΛΑΤ, του Παναγιώτη του Ράγκου, του Τεχνικού Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την πρώτη ώρα υπήρξε αυτή που έπρεπε να υπάρχει. Διότι οι διοικούντες στο σωματείο είχαν την ευθύνη και έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής άψογων αγώνων, διότι σήμερα δίνουμε εξετάσεις. Ξεκινώντας το Σαββατοκύριακο, όπως σήμερα είναι οι προσερεύσεις, θα δώσουμε εξετάσεις. Και επειδή βεβαίως θα πάρουμε βαθμό άριστα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο για την παραπέρα πορεία αυτών των αγώνων στο νησί. Οι αγώνες αυτοί μετρούν στη βαθμολογία. Είναι κρίσιμο γεγονός αυτό. Πέρα λοιπόν από την όποια οικονομική στήριξη υπήρξε από τον Δήμο και η οποία θα συνεχιστεί μόλις τακτοποιηθούν κάποια άλλα γραφειοκρατικά ζητήματα που δεν είναι δικά μας, γιατί επαναλαμβάνω, αυτό το αθλητικό γεγονός είναι τεραστίων διαστάσεων. Να αναλογιστούμε ότι είναι αυτό που λέμε αθλητικός τουρισμός. Είναι συνδυασμός των δύο αυτών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό, πέρα από τις ευχαριστίες μου στο σωματείο και σε όσους στήριξαν χορηγούς που άλλους γνωρίζω, άλλους δεν γνωρίζω, γιατί ακόμα στο επίπεδο αυτό δεν ενημερώθηκα, εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Ζανιά, τον Σπύρο, ο οποίος με καθυστέρηση μεν, αλλά ξεπερνώντας τις αντικειμενικές δυνατότητες που έχουμε εδώ ως κλαμπ, συμφωνεί ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος, αναφορικά με τον αριθμό των γηπέδων, κατάφερε ο άνθρωπος αυτός να κρατηθεί το πρωτάθλημα αυτό στην Γάλλη. Και εδώ δεν θέλω να εγωγήσω τα γένια μας, τα γένια μου, θα πω κάτι. Εγώ δεν ξεχνώ. Δεν ξεχνώ όταν κάποιος μου τάξει κάτι. Μπορεί να καθυστερήσω, μπορεί, αλλά στο τέλος τα καταφέρνω. Εμείς δεν έχουμε λευκές σελίδες. Εμείς στοχευμένα, μεθοδικά, αυτό το οποίο είπαμε στον Καλλινιακό λαό, το υλοποιούμε. Δέστε, αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός διεθνοποιείται ο διάπλους Τελέντου Μασουρίου. Μόνιμοι κολυμπητικοί αγώνες σε δωδεκανησιακό επίπεδο εδώ στο νησί. Αγορά καινούριου γηπέδου για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου για μπάσκετ. Είναι μερικές από τις δράσεις. Θα κάνω απολογισμό για να γεμίσω πολλές λευκές σελίδες με τον απολογισμό. Και τι κάναμε εν μέσω κορονοϊού 2 χρόνια. Αλλά επανέρχομαι σε αυτό εδώ το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για να πω ότι η Κάλυνος για μια εβδομάδα θα φιλοξενήσει
τους νέους ταινίστες, Έλληνες και ξένους. Με ενημέρωσαν εδώ οι κύριοι του Σωματείου ότι υπάρχουν από 7 χώρες αθλητές εκτός τους Έλληνες. Αναφορικά με τους Έλληνες μου είπαν ότι για αυτή την ηλικία είναι η αφρότερα. Εγώ να ευχηθώ καλά κουράγια, καλή επιτυχία. Εγώ θα θέλω να παρακολουθήσω και κάποιους στα προβληματικά και βέβαια στην κορύφωση των αγώνων. Το τελικό. Το τελικό ασφαλώς θα το παρακολουθήσω εκ των πραγμάτων, διότι θα μεταφέρω και μήνυμα του κυρίου Σπύρου Τζανιά, αν δεν είναι εδώ ο ίδιος. Γιατί σήμερα που συνομιλούσα το πρωί, μου άφησε και αυτή την προοπτική. Άρα λοιπόν ξεκινάμε μια γιορτή του αθλητισμού στο νησί μας, η οποία αυτό να κρατήσετε εσείς στα μέσα ενημέρωσης θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Και αυτό δημιουργεί και προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε αριθμητικά, να ψαχθούμε δηλαδή όλοι μαζί και τις εγκαταστάσεις μας όσον αφορά τον αριθμό των γηπέδων. Άρα πρέπει να κινηθούμε, αγαπητέ Πρόεδρε, συντονισμένα. Πάλι. Έστω και μέσα από εντάσεις, δεν πειράζει. Οι εντάσεις στο τέλος συνθέτουν και έχουν καλά αποτελέσματα. Εγώ αυτό έχω μάθει στις περίπου 4 δεκαετίες που κάνω αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν, να δούμε σε διαφορετικό επίπεδο τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και πώς καλύτερο μπορούμε να οργανωθούμε. Εγώ κλείνω εδώ, εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες, να συγχαρώ ξανά εδώ αυτούς που μόχθησαν και ίδρωσαν για να ετοιμάσουν ό,τι ετοίμασαν. Θα περάσω αύριο εδώ και βέβαια ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σπύρο τον Τζανιά. Αν θέλουν να προσθέσουν κάτι εδώ ο Πρόεδρος και ο Τεχνικός Διευθυντής, ευχαρίστως. Ευχαριστώ κύριε Παγιέ. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τώρα εδώ δημόσια προς από Καλλινιακό λόγο το Δήμαρχο Εγωμιγάλη, γιατί πραγματικά ήταν ο μόνος στην διευθυντιά μου θυμάμαι να ενδιαφέρθηκε και όπως δείχνουν τα πράγματα να κατάφερε ένα τόσο πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός, όμως θα το δείτε στις επόμενες μέρες που θα ζήσετε στο πετσί σας, στην ατμόσφαιρα και γενικά αυτό το πανηγύρι που θα γίνει εκεί πάνω. Από εκεί και πέρα όμως έχω την υποχρέωση να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Εκατερίνης Βουβάλη που παρέχει αυτές τις εγκαταστάσεις, που βελτιώνει αυτές τις εγκαταστάσεις και έχουμε αυτή τη στιγμή στο νησί μας μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση αντισφαίρεσης από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Μην σας κάνει εντύπωση που το λέω αυτό το πράγμα, αν σας πει μετά ο τεχνικός διευθυντής σε τι εγκαταστάσεις γίνονται από το ίδιο σουνάκι, θα καταλάβετε πόσο πολύ σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή το νησάκι αυτό εδώ, σε μια γωνιά του Αιγαίου, να διοργανώνει τόσο πολύ σημαντικούς αγώνες. Δεν μιλάμε για τοπικούς αγώνες, ούτε για εθνικούς αγώνες, αλλά για αγώνες που είναι στο παγκόσμιο καλεντάρι. Και για αγώνες οι οποίοι του χρόνου ενδεχομένως να αναβαθμιστούν. Όταν λοιπόν μπαίνει το νησί στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια ατζέντα, τότε έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται και να διοργανώνει μεγαλύτερα γεγονότα. Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε. Αναφορικά τώρα με τους αγώνες αυτούς, ο Δήμαρχος προσπάθησε ο άνθρωπος να βοηθήσει όσο μπόρεσε. Δεν ξέρω βέβαια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά πόσο φρενάρουν τις χρηματοδοτήσεις. Δεν το ξέρω αυτό κύριε Δήμαρχε, δεν το ξέρω. Θα συνεχιστεί. Όμως, σαν πρώτη εικόνα, μας τοποθέτησε το φωτισμό στα τρία γήπεδα που είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Και μας υποσχέθηκε ο άνθρωπος αργότερα, αν μπορέσει να ολοκληρώσει σε κάποιον. Μόλις ολοκληρώσετε εσείς κάποιες διαδικασίες που δεν τις προλάβατε. Όμως θέλω να ευχαριστήσω δημόσια εδώ στο Καλλινιακό λαό τους χορηγούς, γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν χρήματα και προσέφεραν υπηρεσίες για να γίνουν αυτά
τόσο σημαντικά πράγματα και να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα, όχι ένα αποτέλεσμα στη βάση ότι εντάξει κάτι θα είναι καλό θα γίνει, αλλά άριστο. Αν θα περάσετε από τις εγκαταστάσεις, δεν θα τολμήσετε να πατήσετε μέσα στις εγκαταστάσεις. Σας το λέω δηλαδή, είναι πολυτελείας οι εγκαταστάσεις. Να ευχαριστήσω πολύ δημόσια, πέρα από το Δήμο Καλλιθνίων για τον φωτισμό, τον κύριο Νίκο Κούρο, ο οποίος προσέφερε ένα ποσό 1.500 ευρώ, το Ίδρυμα Εκατερίνη Κουβάλη, που προσέφερε ποσό 1.000 ευρώ, τον Αμερικανό παράγοντα του τένις εδώ για μας, τον Νίκ Ζεμπιλά, που προσέφερε 500 δολάρια, τον κύριο τον Αντιπρόεδρό μου, τον κύριο Γιώργο Τρικίλη, ο οποίος έδωσε 500 ευρώ, τον κύριο Γιάννη Χαλίκο, τον Χαλίκος Γκρουπ, ο οποίος διέθεσε συνεργεία για να κάνουμε τις όλες τις βαφές, τους καθαρισμούς, τον ευθετισμό των εγκαταστάσεων και μας κάλυψε το κόστος διαμονής επιδιδυτών, ένα σοβαρό κόστος αυτό, τον κύριο Γιώργο Ντόβελο, τον ιδιοκτήτη του Έλληνα Βίλανς, ο οποίος προσέφερε, διέθεσε στο κλαμπ πολυτελεία τραπεζοκαθίσματα, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εικόνα γενικότερα του χώρου, τον κύριο Σεβαστό Κορφιά, ο οποίος προσφέρει τα νερά των αθλητών, τον κύριο Μιχάλη Πλάτσο, ο οποίος στην εθιμοτυπία προσφέρει μέλη για τους αθλητές, όλους τους αθλητές, ο κύριος Μαγρυπλής, Νίκος, προσφέρει τα σφουγγάρια, το καλύπτωμα αυτού προϊόν να το γνωρίσουν οι αθλητές, η κυρία Παραγού προσέφερε χλωοτάπητα για να αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μέσα και το σκορπάζει ο παλιός προσφέρει χρηματικό ποσό 100 ευρώ. Βεβαίως, να ευχαριστήσω τον φίλο μου Μαρίνο Ταξίδη, το κεντρικό εισαγωγέα της Μπαμπολά Ελλάς, ο οποίος μας προσέφερε τις μπάλες των αγώνων, τις μισές μπάλες, γιατί είναι πάρα πολλές, δεν μπορείς και αυτό να το κάνεις όλο αυτό το τεράστιο νούμερο, γιατί μιλάμε για πάνω από 1.500 μπάλες, έτσι. Και από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένος, επειδή ξέρω τι τραβήξαμε αυτές τις μέρες, να αναφερθώ στα δικά μου τα παιδιά εκεί απάνω, την κυρία Πασά, την κυρία Χατζηδάκη, την κυρία Σισόη, την κυρία Μαμουζέλου, την κυρία Κούρου, που βοηθήσαν όλοι, την κυρία Νανάκη, που βοηθήσαν όλες αυτές στον καθαρισμό, στον ευθετισμό, στο να μαζευτούν πράγματα, λουλούδια, το ένα τ' άλλο. Τον βοηθό του προπονητή, τον κύριο Μαλιά, την κυρία Κλίμη, νέα παιδιά αυτά τα οποία είναι μετά από εμάς, είναι δηλαδή το μέλλον του κλαμπ και είναι πολύ σημαντικό που τα δύο παιδιά αυτά, και η Αναστασία η Κλίμη και ο Σακελάρης ο Μαλιάς, ζούνε αυτή τη στιγμή, παίρνουν δηλαδή το know-how, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, έτσι ώστε αργότερα, που όταν θα κληρονομήσουν, ας πούμε, αυτό το βαρύ κλαμπ εκεί πάνω, να μπορούν να αναβαθμίσουν περισσότερο αυτές τις υπηρεσίες, τον Αστέρι τον Καρασίμο, τον Στέρι τον Καπούρμπαλη. Φυσικά δεν μπορώ να σταματήσω να αναφέρομαι στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον κ. Ζανιά, ο οποίος μας έκανε αυτή την τεράστια, στον κύριο Δήμαρχο εδώ που τον έχει και προσωπικά φίλο, αυτή την τεράστια προσφορά για μας να κάνουμε ένα πρωτάθλημα. Τον κ. Σταματιάδη, που πρώτη φορά που με πήρε χθες τηλέφωνο και μου είπε συγχαρητήρια και προσπαθήστε να το κάνετε καλά. Στον κύριο Αθαναηλίδη, τον τεχνικό έφορο του τένις της Ελλάδος. Στον Αντιπρόεδρο σε πάνω, κύριο Πανάκο τον Ροδίτη, ο οποίος ό,τι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές δεν ήξερα που τις πρόσφερε. Στον πρόεδρο της Κεντροδυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Τσαρακινιά, τον Πέτρο, που τον έπαιρνα τηλέφωνο και 12 το βράδυ για να μάθω κάποια πράγματα που δεν ήξερα. Γιατί πιστέψτε με, όσο καλά και ξέρουμε το τένις, δεν ξέρουμε καλά το ευρωπαϊκό τένις. Δηλαδή, ξέρουμε καλά το ελληνικό τένις, αλλά το ευρωπαϊκό τένις είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έχει πρωτόκολλα, έχει διαδικασίες που δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε. Δεν είναι σαν και εμάς οι Ευρωπαίοι. Α, δεν περάζει, δεν βαριέσαι. Μπορούμε. Δεν είναι έτσι. Εκεί θέλει τυπικούρα. 12 ώρα, 12 η ώρα. Μία η ώρα, μία η ώρα. Φυσικά θέλω να φωτώσω αυτό το Κοπανέζο. Ένα παιδί, καλυμνάκι εδώ, σημαντικός συντελεστής, ο οποίος βοήθησε πολύ, γιατί έπαιρνα τον Αντώνη και λέει, Αντώνη, θέλω αυτό. Και λέει, Μαρίνη, το έχεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ, Αντώνη. Θέλω εδώ να καλέσω τον καλλιτεχνιακό λαό να το υποστηρίξει αυτό το γεγονός, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό να υποστηρίξει το γεγονός και να περάσει στην Ευρώπη, ότι εκεί είχαμε κόσμο, είχαμε υποστήριξη, για να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο.
Βέβαια, εδώ να αναφέρω ότι τα μέτρα εισόδου στο κλαμπ δεν θα είναι εύκολο. Μέσα θα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι και αυτοί που έχουν PCR. Τα παιδιά θα έχουν self-test. Δεν θα μπαίνει κανείς άλλος μέσα στο κλαμπ. Ανέφερε ο Δήμαρχος της Ευεργετικής Συνέπειας, συμφωνώ, έτσι είναι τα πράγματα. Και οι δικές μας προοπτικές, για να κλείσω εδώ λίγο, που μακρηγόρησε παραψούδρο από ό,τι έπρεπε, είναι να αναβαθμίσουμε το τουρνουά διοργανώνοντας τον χρόνο και ένα seniors. Το οποίο τι είναι, το ίδιο, αλλά πάνω από 35. Αυτό θα δώσει σε εμάς λίγο περισσότερο γνώση, εμπειρία και θα τοποθετήσει την κάρτα πιο σταθερά στο χάρτη του παγκοσμίου τέννις. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο ξανά, τον κύριο Παπαγεωργίου που αυτές τις μέρες περάσαμε δύσκολες μέρες. Όπως Γιώργο, να ξέρεις ότι το αποτέλεσμα θα μας ικανοποιήσει ιδιαίτερα και εμάς τους δύο και γενικά όλο τον κόσμο της καλύτερης. Και εσάς που ήρθατε να μας ακούσετε. Κύριε Παπαγεωργίου. Ένα λεπτάκι που θέλω να. Εγώ θα μιλήσω για ένα λεπτό με νούμερα. Για να σας δώσω την αξία του τουρνουά. Τα τουρνουά 12 ετών στην Ευρώπη και στον κόσμο είναι τα σπουδαιότερα τουρνουά. Είναι τα πιο πολυπληθέσιμα. Αν υπάρχει τουρνουά στην Ελλάδα το οποίο μαζεύει 150 αθλητές, είναι το 12. Τα υπόλοιπα μαζεύουν 60, 30 και ούτω καθεξής. Είναι τα τουρνουά που τα παρακολουθεί από τον αδερφό μέχρι τη γιαγιά του παιδιού. Που σημαίνει ότι επικυρώνουμε το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. 100%. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι τα τουρνουά με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Ο γονιός και το παιδί που θα έρθει θέλει την καλύτερη φιλοξενία που μπορεί να τύχει. Είμαστε σίγουροι ότι το κλαμπ και το νησί θα την παρέχει αυτή τη φιλοξενία. Είμαστε σίγουροι ότι φέτος το τουρνά είναι κατηγορία 2, έχει τις προδιαγραφές να πάει στην κατηγορία 1, στην τόπη. Τι σημαίνει κατηγορία 2? Σημαίνει δύο τουρνά αντίστοιχα είναι στην Ελλάδα. Ένα το δικό μας και ένα της Πάτρας σε αυτή την κατηγορία. Τι σημαίνει κατηγορία 1? 6 σε όλη την Ευρώπη. Σας δίνω λίγο τα νούμερα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Τι σημαίνει κατηγορία 1? Αθλητές του Ναδάλ στο κλαμπ. Αθλητές του Μπουργκέρα, top αθλητές. Προς το κλαμπ στο νησί. Η προβολή θα απογειωθεί. Μέσα από τη δουλειά είναι το επόμενο στόχος και το επόμενο όραμα που έχει ο Σύλλογος και το νησί. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, να σας κάνω μία ερώτηση μόνο και μία διευκρίνηση. Είπατε προηγουμένως ότι για αυτό το τουρνουά, που φαντάζομαι ότι είναι και είστε συνδιοργανωτές, ο Δήμος Καλλιμνία. Στηρίξατε. Ναι. Δώσατε λοιπόν χρήματα για το φωτισμό, περίπου 3.000 ευρώ. Πόσα είναι το κόστος? Ναι, περίπου τόσο βγάζει το κλαμπ. Θα δώσετε κάτι περαιτέρω για τα έξοδα? Κύριε, ή μόνο εκεί μένει η χορηγία σας? Κύριε Χαραμαντά, τα ελληνικά μου είναι σαφέστατα. Είπα ότι η στήριξη στο σωματείο θα συνεχίσει με την ολοκλήρωση κάποιων γραφειοκρατικών ζητημάτων που απασχολούν το σωματείο. Ναι. Άρα δηλαδή μιλάμε μόνο για το φωτισμό. Ναι, μιλάτε για τους αγώνες τους συγκεκριμένους, ότι για το φωτισμό μόνο μιλάμε. Η στήριξη στο σωματείο. Ξέρετε γιατί σας το λέω, κύριε Δήμαρχε, να σας πω. Διότι οι παράγοντες των άλλων σωματείων έρχονται και μας βρίσκουν. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού. Και λέμε ότι πήγαμε στο Δήμο και ζητήσαμε μια οικονομική επιχορήγηση για Α, Β, Γ αγώνες. Και η Δημοτική Αρχή μας λέει ότι το εναπομείναν ποσό του προϋπολογισμού είναι για το τένις. Γι' αυτό σας λέω, αν πέρα από τις 3.000 ευρώ θα δώσετε κάτι παραπάνω στο κλαμπ. Αυτό... Το καλό το παλικάρι, ξέρεις ότι έχει πολλές διεξόδους. Κανένα σωματείο δεν θα μείνει παραπονούμενο. Κατανοητό. Και στήριξη στους κορυφαίους καλλίδιους αθλητές. Ξέρετε, ξεχνάτε μονίμως, δεν ξέρω να το κάνετε σκόπο. Εγώ. Όχι, λέω, δεν ξέρω. Αλλά ό,τι λέει ο Δήμαρχος, υλοποιείται. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να κάνουμε